Σήμερα θέλω να σας γνωρίσω με έναν άνθρωπο και με την τέχνη που εξασκεί. Πρόκειται για τον κύριο Βαγγέλη, τον άνθρωπο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασκείται στην τέχνη του Tai Chi, όχι μόνο σαν γυμναστική, αλλά και σαν φιλοσοφία και σαν τρόπο ζωής. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, μέσα από αυτή την φιλοσοφία, έχει βοηθήσει πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Ήρθαν κοντά του άνθρωποι που είχαν σοβαρά εκφυλιστικά προβλήματα υγείας, ακόμα και αυτοάνοσα νοσήματα. Τους βοήθησε πάρα πολύ και το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι, γιατί εκείνο που προσπάθησε να τους δώσει είναι ότι η ίαση είναι κυρίως αυτοίαση και κατά δεύτερο λόγο είναι αυτογνωσία. Άρα καμία ασθένεια δεν είναι ανίκητη και κανένα φάρμακο δεν είναι πανάκια, γιατί όλα προέρχονται από το νου και τη φιλοσοφία πάνω στη ζωή μας. Κύριε Βαγγέλη, ακούμε και θέλουμε να μας πείτε τι είναι το Tai Chi και πώς το έχετε φέρει στη ζωή μας. Όλοι με λένε δάσκαλο του Tai Chi. Εγώ προτιμώ να λέω τον εαυτό μου ότι είμαι ο Βαγγέλης. Κάνω αυτή την τέχνη 45 χρόνια. Είμαι 55 ετών και την κάνω 45 χρόνια. Μπορεί να ήταν τυχαίο, όμως αυτή η τέχνη του ουρανού ήρθε σε μένα όταν την είχα ανάγκη. Γεννήθηκα με ένα μυοσκελετικό πολύ σοβαρό πρόβλημα που μου είχαν πει στα 9 μου χρόνια ότι ή θα μείνω ανάπηρος ή δεν έχω πολλά χρόνια ζωής. Εγώ χωρίς να ξέρω όμως τίποτα από όλα αυτά, μετά από 6 χρόνια εγώ έκανα πράγματα τα οποία ούτε στο όνειρό μου δεν θα μπορούσα να τα φανταστώ. Και επειδή δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, αλλά άσκηση και επανάληψη, το αναφέρουμε και σε κάτι φωτογραφίες που έχω βγάλει πριν 30 χρόνια και κάποιες φωτογραφίες σχεδόν ίδιες που βγάλαμε πέρσι και γράφω από κάτω μία λεζάντα: όποιος ασχολείται με την τέχνη, την ενέργεια και του χρόνου, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα χρόνο. Ό,τι κάνει πριν 30 χρόνια μπορεί να το κάνει και τώρα. Το μόνο που αλλάζει είναι η κόμωση. Η άσκηση έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Εγώ απλά μεταφέρω τα δώρα του ουρανού και τα δείχνω. Η άσκηση πραγματικά έχει κάνει τον κόσμο να χαμογελάει. Γιατί όπως γνωρίζουμε, ο σωματικός πόνος μας φέρνει πόνο και στην ψυχή μας. Όλα είναι αμφίδρομα. Η τέχνη της ενέργειας και του χρόνου, όπως αρέσκεται να λέει ο δάσκαλός μου που είναι 104 ετών και ακόμα κάνει άσκηση, είναι για όλους. Είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά νοσοκομεία στο εξωτερικό, πολλές πανεπιστημιακές κλινικές προτείνουν αυτόν τον τρόπο άσκησης για πάρα πολλά προβλήματα, ασθένειες, μυοσκελετικά, αυτοάνοσα. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Πολλοί λένε είναι δύσκολο. Όχι, δεν είναι κάτι δύσκολο. Θα σας πω μια πολύ γρήγορη ιστορία. Κάποια στιγμή ήμουν βοηθός με το δάσκαλό μου σε ένα σεμινάριο και του είπαν: δάσκαλε, είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά για να τα μάθουμε και να τα κάνουμε. Πόσο καιρό θα μας πάρει? Εκείνος γύρισε απλά και τους είπε: ναι, όντως μπορεί να σας πάρει και 10 χρόνια ίσως για να μάθουμε και να μπορούμε να κάνουμε κάποια ωραίες τεχνικές που θα κάνουν καλό στο σώμα μας. Όμως είτε το κάνεις είτε δεν το κάνεις, πάλι 10 χρόνια θα περάσουν. Οπότε καλό είναι να βάλουμε στη ζωή μας την άσκηση, οποιαδήποτε μορφή άσκηση, αν μπορούμε και τον Tai Chi ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν πολλές σχολές, υπάρχουν πολλά στυλ. Το δικό μας στυλ είναι το Jin Da, το χρυσό ελιξίδι. Είναι δύσκολο, είναι σύνθετο, έχει 20.000 κινήσεις. Όμως είναι αυτό που είπα πριν. Η φύση, τα λουλούδια, τα ζώα, τα πάντα εκφράζονται με πολλά χρώματα, με πολλές έννοιες, όλα είναι σύνθετα. Εμείς γιατί να φερόμαστε διαφορετικά? Είναι λόγια του δασκάλου μου, δεν είναι δικά μου. Βοηθάει πολύ κόσμο όντως αυτή η μορφή άσκησης. Και δεν είναι μόνο που βοηθάει στο σώμα μας. Η ψυχή μας,
το πνεύμα μας θέλει τζι, λένε οι Κινέζοι, θέλει ζωτική ενέργεια. Η ζωτική ενέργεια που διέπει το σύμπαν. Είναι μια φιλοσοφία, είναι ένας τρόπος ζωής, είναι μέσα στην καθημερινότητα. Δεν μπορούμε να τρέχουμε συνέχεια, δεν μπορούμε να καθόμαστε. Όλα είναι μια διαδικότητα, όλα είναι γιν και γιάνγκ. Η ενέργεια και ο χρόνος εκφράζονται με ιδεογράμματα. Η τέχνη του Ντάι Τσι δεν είναι μόνο κίνηση. Έχει φιλοσοφία, έχει διαλογισμό, έχει παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, έχει βοτανολογία, έχει κινέζικη καλλιγραφία, έχει μαγειρική. Πλήθος τεχνών που άλλοι τις θεωρούν μεμονωμένες. Όχι, όλα είναι ένα. Ο ουρανός, η γη, η θάλασσα, όλα είναι ένα. Ανάμεσα είναι ο άνθρωπος. Η τέχνη της ενέργειας και του χρόνου, το μεγάλο έσχατο, το υπέρτατο απόλυτο. Αυτό είναι το Ντάι Τσι. Εγώ ακολούθησα αυτή την τέχνη ίσως στην αρχή γιατί μου άρεσε σαν παιδάκι, γιατί είναι πολεμική τέχνη. Μου άρεσε σαν παιδάκι πολεμική τέχνη. Είχα επηρεαστεί και όλα από το ότε θυμάμαι που είχε πρωτοέρθει και τηλεόραση που βλέπαμε κάποιες σειρές. Όμως τελικά αυτή η τέχνη της ζωής, αυτή η τέχνη του ουρανού είναι που έσωσε πρωτίστως εμένα. Και στη συνέχεια βοήθησε όπως μου λένε πάρα πολύ κόσμο. Συνεργάζομαι εκτός το σχολείο μας εδώ που έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο σωματείο εδώ και χρόνια και το φτιάξαμε όχι για κανένα άλλο λόγο, απλά για να έχουμε μία θέση δυστυχώς στη γραφειοκρατία. Είναι αυτό που μας αναγκάζει να κάνουμε κάποια πράγματα. Εδώ δεν υπάρχει εμπόριο, δεν υπάρχει οικονομικό όφελος. Είμαστε ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Τα χρήματα που πληρώνουμε και εγώ ίδιος, τα πληρώνουμε για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, το ενίκιο μας, το τζάι μας και ό,τι άλλο χρειαστεί για τα καθημερινά μας έξοδα. Στην Κίνα, Kung Fu δεν λένε μόνο την πολεμική τέχνη. Στην κυριολεξία, το είπα και πριν, σημαίνει ενέργεια και χρόνο. Εγώ κάνω την τέχνη της ενέργειας και του χρόνου στον Ντάι Τσι. Ο άλλος κάνει την ενέργεια, την τέχνη της ενέργειας και του χρόνου στην ιατρική. Ο άλλος ως υδραυλικός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν κάνω κάτι καλά για πολύ καιρό και προσπαθώ για να γίνει η αλλαγή του σώματος, του πνεύματος, μέσα από την άσκηση και τις τέχνες, όχι την τέχνη, τις τέχνες, αυτό είναι Kung Fu. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω αυτή την τέχνη όταν ήμουν 9 χρονών παιδί. Υπήρχαν 3 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Στα 17 μου χρόνια, 17 μισό, είχα πάρει το βαθμό του πρώτου δασκάλου. 17 μισό λοιπόν που είχα πάρει το βαθμό του πρώτου δασκάλου, γνώρισα το μεγάλο δάσκαλο Λου Γκεν, εδώ στην Ελλάδα. Είχε έρθει για σεμινάρια. Γνωριστήκαμε και αποφάσισα να μαθητεύσω κοντά του άλλα 12 χρόνια. Ήτανε σαν ένα μεταπτυχιακό για μένα. Ο μεγάλος δάσκαλος έμενε Αγγλία. Ερχόταν εδώ συχνά, πήγαινα εγώ εκεί. 12 χρόνια κράτησε η μαθητεία μου κοντά του. Εκτός που ήμουνα ήδη μικρός δάσκαλος έτοιμος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Το πρώτο σχολείο έγινε όταν έγινα 25 ετών στο Χαλάνδρι. Μένουμε, είμαστε βόρεια προάστια μια ζωή. Κάτω στο Χαλάνδρι, στο κέντρο του Χαλανδρίου, έγινε το τότε το πρώτο σωματείο μας. Στη συνέχεια πέρασαν τα χρόνια, προχωρήσαμε, αλλάξαμε χώρο, μεγαλώσαμε και σιγά σιγά φτάσαμε εδώ που είμαστε. Στο σχολείο μας είναι δεκτός όλος ο κόσμος. Δεν έχουμε θέματα να περιορίσουμε τον καθένα. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος όπως όλος ο κόσμος. Πιστεύω στη μεγάλη ενέργεια του ουρανού. Άλλος το λέει ουρανό, άλλος το λέει Θεό, άλλος το λέει όπως θέλει να το πει. Σίγουρα υπάρχει κάτι πάνω από όλα αυτά που ορίζει πράγματα και καταστάσεις. Μιλάμε με την Πανωρέα, η οποία εδώ και 4 χρόνια είναι μαθήτρια και σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, ακολουθώντας
τη μέθοδο Tai Chi. Πανωρέα, πες μας την εμπειρία σου και τι αποκόμισες από αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Η πρώτη φορά που άκουσα για το Tai Chi ήταν μέσω ενός φίλου, ο οποίος είχε πάθει σε πάρα πολύ μικρή ηλικία ένα εγκεφαλικό, το οποίο το είχε αφήσει σχεδόν ανάπηρο την αριστερή πλευρά. Εκείνος είχε παρακολουθήσει το πρόγραμμα περίπου 2 χρόνια πριν το πει σε μένα και είχαμε δει όλοι οι φίλοι μια θεαματική διαφορά, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να ήταν σχεδόν ανάπηρος, άρχισε να ανεβαίνει σκάλες, να μπορεί να περπατάει, να χειρίζεται την αριστερή πλευρά πολύ περισσότερο. Να είμαι ειλικρινή, στην αρχή είχα το Tai Chi στο μυαλό μου λίγο αστείο, λίγο ότι πάει ο κόσμος για να κάνει κάτι έτσι που τους βλέπαμε και κοροϊδεύαμε λιγάκι, να είμαι ειλικρινής. Οπότε προσπαθούσε για ένα χρόνο να με πείσει να έρθω. Όταν τελικά ήρθα, στην αρχή ήμουν πολύ διστακτική. Είμαι άνθρωπος που έκανα άλλο από τα χρόνια άλλων είδος γυμναστικής, αλλά επειδή έχω μεγάλο πρόβλημα στη μέση, είχα κάποια στιγμή σταματήσει. Οπότε είπα, άντε πάμε και να δούμε. Εντάξει, πιστεύω ότι ήταν μία από τις 3-4 καλύτερες αποφάσεις της ζωής μου, το συγκεκριμένο. Το Tai Chi είναι δύσκολο να πει σε μια απάντηση όλα τα κομμάτια που καλύπτει, έτσι. Δηλαδή, σε πρώτη φάση, όσον αφορά τα προβλήματα καθημερινά, πονάει το χέρι, πονάει το γόνατο. Εμένα δώσαμε, πονάνε πολύ συχνά πολλά πράγματα, πονάει η μέση, πονάνε διάφορα. Μέσα σε 6 μήνες, όλοι αυτοί οι πόνοι ή εξαφανίστηκαν τελείως ή μειώθηκαν σε εκπληκτικό βαθμό. Έχω γεννηθεί με ένα σπόνδυλο μικρότερο. Βασανίζομαι με πρόβλημα στη μέση, συγκυρολεξία από τα 13 μου. Έχει να με πονέσει η μέση μου περίπου 1,5 χρόνο. Είναι, δηλαδή για μένα έχω δει μέσα τα πάντα. Έχω ζήσει σε πάρα πολλές χώρες. Δεν μου βοήθησε τίποτα άλλο. Όσον αφορά τη διατροφή. Με τη διατροφή πάλι το ίδιο. Είμαι άνθρωπος, εντάξει, όπως η γενιά μας οι περισσότεροι προσπαθούμε να δούμε πιο υγιεινά, να προσέχουμε. Δεν είχε υπάρξει ποτέ χοντρή. Αλλά κάποιες απλές χρήσιμες οδηγίες για το συνδυασμό, για το τι πρέπει να τρώει ο καθένας για το σώμα του. Τεράστια διαφορά και σε αυτό, όχι μόνο και στο το ότι δεν σε πονεί το στομάχι σου, αλλά και στο πώς αισθάνεσαι, την ευεξία που αισθάνεσαι. Το Tai Chi κατά βάση, πέρα από όλα αυτά που προανέφερα, είναι και μια πολεμική τέχνη, είναι μια αυτοάμυνα. Εγώ αχρίαστα να ζωήσω τον κόσμο, στους 6 μήνες που έκανα, χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσω και ξανά πρόσφατα. Με την έννοια ότι πήγανε στο μετρό να μου πάρουν το κινητό μου, 2-3 απλές κινήσεις, με βλέπετε, δεν έχω μυλική δύναμη τεράστια. Έπεσε ο άνθρωπος κάτω που προσπαθούσε να κλέψει, τον έπιασε η ασφάλεια και αυτό ήταν στους 6 μήνες που ξεκίνησε. Η Φρόσο είναι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε στη γειτονιά. Της έτυχε όμως ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα και έπρεπε να το λύσει. Στα 23 της χρόνια διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας. 20 χρόνια τώρα παλεύει την νόσο μέσα από το Tai Chi. Ακούστε τους. Είμαι 43 χρονών, κάνω Tai Chi όχι 20 χρόνια, περίπου 3-4 χρόνια, 3 μπορώ να πω, έτσι πιο δυναμικά. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η συγκεκριμένη άσκηση, σε όλα τα επίπεδα, ψυχολογικά και σωματικά και οργανικά. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα στην ψυχολογία μου. Αισθάνομαι καταρχήν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αισθάνομαι πιο δυνατή, έχω καλύτερη ευκαινησία, ευληγησία, σταθερότητα. Είναι πάρα πολύ καλή άσκηση, απίστευτη άσκηση, βοηθάει σε όλα τα επίπεδα, είτε έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας είτε όχι. Εγώ νομίζω ότι έχω ωφεληθεί πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, γιατί καταλαβαίνω πολύ μικρές λεπτομέρειες στο σώμα μου και στον οργανισμό μου. Οπότε αυτό ουσιαστικά βοηθάει πάρα πολύ την καθημερινότητά μου. Νομίζω ότι είμαι καλύτερα, δεν είναι απλά ότι συντηρώ μια κατάσταση. Είμαι καλύτερα και θα πάω και καλύτερα και βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός πηγαίνω και καλύτερα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι δικοί μου. Μπορώ να προσθέσω επίσης ότι οι γιατροί μου λένε ότι πηγαίνω καλύτερα. Το βλέπουνε, με ρωτάνε τι κάνω, τους λέω τι κάνω, δεν μπορούν να το εξηγήσουν γιατί δεν είναι και πολύ ενημερωμένοι, αλλά βλέπουν ότι είμαι πολύ καλά και ότι πάω ακόμα καλύτερα και ότι το παλεύω και ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω καλά, γιατί μου έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στα πόδια, αλλά είμαι αρκετά καλύτερα, οπότε
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πρέπει να πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι είναι πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι εδώ. Η Έμι είναι ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε κάποια στιγμή στη ζωή της μια δύσκολη διάγνωση. Διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Το 2012, ευτυχώς, βρήκε έναν τρόπο να αντιμετωπίσει και την ασθένεια, αλλά και με αισιοδοξία να δει τη ζωή. Ακολούθησε το Tai Chi. Από το 2012 είναι μαζί με το Tai Chi, πορεύεται, αντιμετωπίζει την νόσο και τώρα είναι ελευθέρας νόσου. Ακούστε την ιστορία της. Το Tai Chi το γνώρισα μέσω του γιου μου, ο οποίος ήθελε να ξεκινήσει μια πολεμική τέχνη. Το ψάξαμε λίγο, καράτε δεν ήθελε, παρακολούθησε κάποια, δεν του άρεσε και μας συστήσανε τη σχολή του Βαγγέλη, το Tai Chi. Το Νοέμβριο του 2012 διαγνώστηκα με το πρόβλημα και έκανα όλα τα διαδικαστικά που προέβλεπε η αντιμετώπιση, η ιατρική και η αντιμετώπιση του θέματός μου. Και παράλληλα ξεκίνησα και την άσκηση, ένα μήνα δηλαδή μετά το χειρουργείο, ξεκίνησα και την άσκηση με το Βαγγέλη. Ο γιατρός μου είχε συστήσει να βρω κάποιον ψυχολόγο και να μου λύσει τα διάφορα θέματα που θα προέκυπταν από το πρόβλημά μου. Θεώρησα ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος, η άσκηση που έκανα και όλο αυτό που μου πρόσφερε με κάλυψε πλήρως. Αισθανόμουν πάρα πολύ καλά, ευεξία, είχα δυνάμεις και έκτοτε συνεχίζουμε και εγώ και ο γιος μου το ίδιο. Ακολούθησα και τη διατροφή που μας έδωσε ο δάσκαλος και είμαστε μια χαρά, οι δύο. Διατροφή, πάντα πρόσφερα τη διατροφή, πιο εξειδικευμένη στα θέματα που έχω κάποιες φορές στο ορμονικά και λόγω ηλικίας, γυναικολογικά, με το θέμα που είχα. Κάθε φορά που προκύπτει κάτι, μου προσαρμόζει και τη διατροφή. Όσο επιτοπλίστων φρούτα, λαχανικά. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, πολύ νερό, ξηρούς καρπούς, ψάρι και ελάχιστη κατανάλωση του κρέατος, έως καθόλου. Και το ίδιο ακολουθούν και τα παιδιά μου, και ο μικρός που έρχεται εδώ και ο μεγάλος μου γιος που είναι αθλητής σε άλλο κομμάτι. Η Ξένη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με το Tai Chi. Ξεκίνησε το 2005. Αντέχει γιατί μπορεί και ανταποκρίνεται στην άσκηση αυτή όσο περισσότερο μπορεί και γι' αυτό έχει περισσότερες δυνάμεις, ψυχικές και σωματικές. Ακούστε τι έχει να σας πει. Το Tai Chi για μένα είναι τρόπο ζωής. Το ξεκίνησα πριν πολλά χρόνια για γυμναστική, κοινή γυμναστική. Από εκεί και πέρα το αγάπησα πάρα πολύ και ασχολούμαι με αυτό μέχρι σήμερα. Για μένα είναι η καθημερινότητά μου. Είναι σαν να κοιμάμαι, να περπατάω, μέσα στο χώρο του Tai Chi είναι σχεδόν άλλη μια οικογένεια για μένα. Παρόλο που έχω και μια μεγάλη οικογένεια και ασχολούμαι πάρα πολύ όλη την ημέρα, περιμένω πότε θα έρθει η ώρα να βρεθώ σε αυτό το χώρο να κάνω το Tai Chi που είναι η εκτόνωσή μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν θέλω να το σταματήσω ποτέ. Δεν θέλω να με σταματήσει τίποτα. Σωματικά, ψυχικά. Σωματικά, ψυχικά. Παντού. Είμαι αρκετά μεγάλη σε ηλικία. Και κάνω Tai Chi τόσα χρόνια. Το ξεκίνησα μεγάλη. Το ξεκίνησα 50. Το Tai Chi δεν το ξεκίνησα από τσάι. Η γυμναστική έκανα πάντα. Tai Chi ξεκίνησα στα 50. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, διότι
και λόγω της δουλειάς μου είχα πάρα πολύ κόπωση και πολλά πιασήματα και πολύ σκύψιμο και πολύ τα χέρια και. Και όχι ότι τώρα δεν έχω τίποτα από όλα αυτά ή ότι είμαι, δεν μου πονάει τίποτα, αλλά είναι τα αντίθετα του παρέρχομαι. Τα αντιπαρέρχομαι κανονικότατα μέσα στην ημέρα. Το ωράριο μου ξεκινάει στις 9 το πρωί και τελειώνει στις 12.30 το βράδυ. Όλες αυτές τις ώρες είναι, αν δεν είχα το τσίπι, δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω αυτές τις καταστάσεις. Με λένε Αλέξανδρο, ασχολούμαι με το τσίπι και 14 χρόνια. Το τσίπι μου προσφέρει πολλά και στην ψυχή και στο σώμα, γενικά στην υγεία μου. Αλλά εκτός από αυτό, γνώρισα και τη γυναίκα μου μέσα από αυτό το χώρο και παντρευτήκαμε πολύ πρόσφατα και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γι' αυτό. Ο χώρος εδώ προσελκύει πολλούς ανθρώπους από διάφορες πλευρές. Άνθρωποι έρχονται για ζητήματα υγείας, από τα οποία έχουν δει μεγάλη βοήθεια από τον δάσκαλο και θα τύχει σε πολλά παραδείγματα. Επίσης, εντάξει, είναι αυστηρά και μια πολεμική τέχνη, έχει και αυτή τη διάσταση πάντα. Επίσης υπάρχει και φιλοσοφία μέσα. Είναι γενικά ένα σύνολο 10 τεχνών, μέσα από την οποία αποκτάς ουσιαστικά αυτογνωσία και ενεργοποιεί μηχανισμούς που οδηγούν στην αυτοεία, στην αυτοθεραπεία. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε και ένα ευχάριστο πολύ κλίμα εδώ ανθρώπου μεταξύ μας, δηλαδή κάνουμε εκδηλώσεις, έχουμε πολύ καλό κλίμα, πολύ καλό vibe εδώ. Γελάμε και τα λοιπά, δηλαδή είμαστε πολύ παραδοσιακοί, πολύ αυστηροί. Και έτσι αυτό είναι, φτιάχνει ένα αφηρικό περιβάλλον που προσελκύει τον κόσμο. Και νομίζω ότι έχουμε προσελκύει και τα κατάλληλα άτομα. Δηλαδή εδώ έρχονται κόσμο που είναι εντάξει, όσο και να είναι διαλεγμένο κατά κάποιο τρόπο να καταλάβει τον κόσμο. Δεν έρχεται εδώ κάποια στοιχεία. Για αν έρθει και δεν κολλήσει το κλίμα, φεύγει. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο κλίμα εδώ. Το συντηρεί βέβαια πολύ ο δάσκαλο με την ενέργειά του, τον διαλεγμένο του κλίμα. Και έτσι, εντάξει, πιστεύω ότι αξίζει πραγματικά να έρθει κάποιος εδώ. Είμαστε με τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι οδοντίατρος, αλλά περίπου 5 χρόνια ασχολείται ενεργά με το Tai Chi. Έχει δει την επίδρασή του επάνω του και σίγουρα έχει πολλά να μας πει για αυτή την τέχνη, που στο τέλος είναι και τρόπο ζωής. Κάνω Tai Chi περίπου 5 χρόνια τώρα, εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Εντάξει, τυχαία ήρθαμε μέσα από μια γνωριμία εδώ, αλλά μας άρεσε γιατί καταρχάς είναι άθληση. Γυμνάζεται το σώμα όπως μένα, όπως με όλα τα αθλήματα τέλος πάντων. Είναι κοινωνικοποίηση, κάνεις παρέες, φίλους, έτσι. Και έχει και ένα κομμάτι έτσι λίγο φιλοσοφικό που εμένα προσωπικά μου αρέσει, που έτσι βοηθάει όταν λίγο εντρεφείς να εξηγήσει τον κόσμο τι σημαίνει κάθε μέρα. Το μόνο έτσι προσωπικό που θα μπορούσα να πω ότι είχαμε και στην οικογένεια ένα καρκίνο, σύζυγο συγκεκριμένα, και σίγουρα να ερχόμαστε εδώ να κάνουμε άσκηση κλπ. Μας βοήθησε και όσον αφορά τον αθλητισμό, την εκτόνωση. Ιατρικά ζητήματα που προέκυπταν μετά τη θεραπεία μας έλεγε ο δάσκαλος με τις γνώσεις που έχει στην παραδοσιακή και μια ιατρική. Και μόνο αυτό δεν μπορώ να πω και για αυτό το θέμα. Ο Γιώργος είναι θεματοφύλακας. Ξέρετε τι θα πει. Κρατάει μια πολύτιμη σφραγίδα. Είναι ένας κλειδοκράτορας. Γιατί αυτή η σφραγίδα έχει το ίδιο νήμα χιλιάδες χρόνια τώρα. Πρόκειται για το Tai Chi. Από το 2013 που ξεκίνησε, έχει εντρυφήσει σε αυτή την τέχνη. Τέχνη και γυμναστική μαζί. Φιλοσοφία και τρόπο ζωής. Ακούστε τι έχει να σας πει. Εγώ ξεκίνησα το Tai Chi. Το πρότεινε ένας φίλος μου, διότι είχα ένα πρόβλημα με τη μέση μου και δεν μπορούσα να βρω κάποια λύση. Ξεκίνησα λοιπόν με το σκεπτικό να έρχομαι 2-3 φορές τη βδομάδα για να ξεπιάνω. Και σιγά σιγά είδα ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μορφή της άσκησης, η οποία αντιμετωπίζει και τα προβλήματα και τα μυοσκελετικά, αλλά όχι και μόνο.
στο σύνολο. Δηλαδή αντιμετωπίζει και την ψυχή και το σώμα στο σύνολο. Δηλαδή αν πάτε σε έναν γιατρό να σας πει για τη μέση, σας πει κάτι κοιλιακού, ας το πούμε. Ενώ στο Tai Chi γυμνώζουμε όλο το σώμα. Με ήπιας μορφής γυμναστική που δεν επιβαρύνει καθόλου. Πριν ξεκινήσω το Tai Chi, μπορώ να πω ότι πονούσα 2 στις 3 μέρες. Πονούσε η μέση μου, δεν μπορούσα να πατήσω καν. Τώρα με τη γυμναστική αυτή, με το Tai Chi, έχει βελτιωθεί δραματικά η κατάσταση, δηλαδή όχι απλά δεν πονάω 2 στις 3 μέρες, αλλά περισσότερο καιρό δεν με ενοχλεί καν η μέση μου. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να σταματήσει να κάνει την άσκηση αυτή, διότι πλέον ξέρω και από προσωπική εμπειρία αλλά και από άλλα παιδιά που βλέπω εδώ που γυμνάζονται πόσο πολύ ωφελεί στην υγεία αυτή η μορφή της άσκησης. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο περισσότερος κόσμος ας ασχοληθεί με αυτή την τέχνη. Θα τον βοηθήσει στη ζωή του όσο τίποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Υγεία και δύναμη.